And that's where I cut her open when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting. I couldn't find any way to eat the girl's meat fresh. You beat her to death with what? A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman. Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει ευαίσθητη θεματολογία, καθώς αναφέρεται σε δολοφονίες μικρών παιδιών. Λόγω της φύσης του επεισοδίου, σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 4 Φεβρουαρίου του 1986 και βρισκόμαστε στην πόλη Σένεκταντι της Νέας Υόρκης στην Αμερική. Μία 44χρονη ψηλή γυναίκα με κοντά ξανθά μαλλιά μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα της πόλης, συνοδεία αστυνομικών. Το βλέμμα της κενό και οι κινήσεις της γρήγορες και μηχανικές. Οι αστυνομικοί την βάζουν μέσα σε μία μικρή αίθουσα ανακρίσεων, αφήνοντάς την μόνη της. Καθισμένη στην άβολη καρέκλα, φτιάχνει τα μαλλιά της και διορθώνει το πουκάμισό της. Το πρόσωπό της χλωμό και τα χέρια της ταλαιπωρημένα από τις δουλειές του σπιτιού. Η ζωή της από μικρή έως και τώρα ήταν πάντα δύσκολη. Δεν είναι εύκολο για την Mary Beth να μεγαλώνει μια τόσο μεγάλη οικογένεια. Δεν ήταν εύκολο να ξεπεράσει όλα αυτά τα κακά που της έχουν συμβεί μέσα σε αυτά τα τελευταία 13 χρόνια. Ήταν σύζυγος και μητέρα 9 μικρών παιδιών, που πάλι βρισκόταν στην ίδια θέση, στην ίδια μοίρα, στην ίδια κατάληξη όπως πάντα. Στον θάνατο. Όταν η Σούζαν Σμιθ δολοφόνησε τα 2 παιδιά της στη Νότια Καρολίνα τον Οκτώβριο του 1994, ο κόσμος τρομοκρατήθηκε που μία μητέρα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο στα δικά της παιδιά. Η οργή του κοινού προς την Σμιθ εντάθηκε όταν έγινε γνωστό πως οδήγησε την αστυνομία σε ένα ψεύτικο ανθρωποκυνηγητό για υπόπτους που δεν υπήρχαν και πως έπαιξε με την συμπάθεια των μέσων ενημέρωσης. Ενώ στο Τέξας, η βαθιά άρρωστη και διαταραγμένη Andrea Yates, 36 ετών, έπνιξε τα 5 μικρά παιδιά της στην μπανιέρα της οικογένειας. Η ομάδα υπεράσπισής της είπε αργότερα στο δικαστήριο πως η σοβαρή επιλόχια κατάθλιψη πυροδότησε την δολοφονική οργή της. Για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ένα έγκλημα αδιανόητο, επειδή η σκέψη του να χάσει κανείς το παιδί του είναι ένας διαβίου υποσυνείδητος φόβος για τους γονείς. Αν και τα δικαστήρια μπορεί να είναι πρόθυμα να ακούσουν τι εξηγήσεις θα δώσει η κάθε κατηγορούμενη μητέρα, συνήθως δεν υπάρχει συγχώρεση. Η Σμιθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη χωρίς αναστολή, ενώ η Γέιτς σε ισόβια με πιθανότητα αποφυλάκησης στο έτος 2040. Όμως, στο Σένεκταντι της Νέας Υόρκης έλαβε χώρα μια τραγωδία που όμοιά της δεν έχει υπάρξει. Ένας εφιάλτης διάρκειας 13 χρόνων που κόστισε την ζωή σε 9 αθώες ψυχές. Η φρίκη που ονομάζεται Mary Beth Tinning, νοικοκυρά και πρώην χειριστής σχολικού λεωφορείου, ήταν γνώριμο θέαμα στα επίγοντα των νοσοκομείων της πόλης. Συνήθως έμπαινε τρέχοντας, μπερδεμένη και ιστερική, με ένα από τα μωρά της κουκουλωμένα στην αγκαλιά της. Είτε νεκρό, είτε στα πρόθυρα του θανάτου. Κάποιοι την μισούσαν, ενώ άλλοι ένιωθαν ίκτο. Και αυτό
γιατί από τις 3 Ιανουαρίου του 1972 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 1985 τα 9 παιδιά της πέθαναν ξαφνικά και κανείς δεν ήξερε γιατί. Η Mary Beth Rowe γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1942 στο Ντουέινσμπουργκ της Νέας Υόρκης. Είχε έναν μικρότερο αδερφό και μαζί πήγαιναν στο γυμνάσιο του Ντουέινσμπουργκ, όπου η Mary Beth δεν ήταν παρά μια μέση μαθήτρια. Ο πατέρας της, ο Άλτον Ρόου, εργαζόταν ως υπεύθυνος τύπου στην κοντινή General Electric. Η Mary Beth ισχυρίστηκε κατά την διάρκεια μιας αστυνομικής συνέντευξης το 1986 πως όταν ήταν παιδί, ο πατέρας της την είχε χτυπήσει και την είχε κλείσει σε μια ντουλάπα. Αργότερα, κατά την διάρκεια της κατάθεσής της όμως στο δικαστήριο, αρνήθηκε πως ο πατέρας της είχε κακές προθέσεις. Αν και η Mary Beth φιλοδοξούσε να πάει στο κολέγιο, αυτό δεν συνέβη. Και τα επόμενα χρόνια εργάστηκε σε μία σειρά από χαμηλά αμοιβόμενες και ανειδίκευτες θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως δεν προσέφεραν μέλλον. Κατέληξε να γίνει βοηθός νοσοκόμας στο νοσοκομείο Έλις στο Σενέκ Ντάντι, όπου εκτέλεσε τα καθήκοντά της με επαρκή τρόπο. Το 1963 γνώρισε τον Τζο Τίνινγκ σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Ο Τζο ήταν ένας ντροπαλός νεαρός με ευγενική διάθεση, που δεν είχε ποτέ μπελάδες με την αστυνομία. Το ζευγάρι, ένα μέτριο ζευγάρι, τα πήγαινε αρκετά καλά και την άνοιξη του 65 παντρεύτηκαν. Ο Τζος σύζυγος ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, καθόλου επιρρεπής σε εκρήξεις θυμού και έμοιαζε να παίρνει την ζωή στα σοβαρά. Σχεδόν από όλες τις απόψεις ο Τζο και η Mary Beth ήταν όπως πολλά άλλα νεαρά παντρεμένα ζευγάρια σε αυτό το μέρος της Νέας Υόρκης. Δούλεψαν σκληρά, προσπάθησαν να ζήσουν αξιοπρεπώς και να χτίσουν μια καλύτερη ζωή για αυτούς. Εκτός από ένα περίεργο και επίμονο πρόβλημα. Τα παιδιά τους άρχισαν να πεθαίνουν. Ένα μυστηριώδες σύνολο συμπτώσεων περιέβαλε τους θανάτους των 9 υγιήν παιδιών της Mary Beth μέσα σε μία περίοδο 13 ετών. Δεν ήταν ότι κανείς δεν είχε προσέξει ότι όλα τα παιδιά της είχαν πεθάνει. Όλοι το παρατήρησαν. Όμως λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, γνώριζαν όλες τις λεπτομέρειες των θανάτων. Το τμήμα των κοινωνικών υπηρεσιών, οι ιατροδικαστές, αστυνομικά τμήματα, φίλοι, γείτονες, κοντινή οικογένεια, ακόμα και το τοπικό γραφείο τελετών είχαν κάποια στιγμή καταγράψει το σοκ και την δυσπιστία τους για την περίεργη αυτή συμφορά που είχε συμβεί στην οικογένεια Τίνινγκ. Είναι αλήθεια πως δεν πίστευαν όλοι ότι ήταν μια τραγωδία. Κάποιοι θεώρησαν τους θανάτους ως περίεργους και μάλιστα έδωσαν επίσημες αναφορές για αυτές τους τις υποψίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καμία αποφασιστική ενέργεια δεν λήφθηκε ούτε εναντίον του Τζο, ούτε της Mary Beth. Απλώς δεν υπήρχαν πιστικές αποδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Στα πρώτα 5 χρόνια του γάμου τους, το ζευγάρι απέκτησε 2 παιδιά, την Μπάρμπαρα και τον Τζόζεφ Τζούνιορ. Τον Οκτώβριο του 1971, ο πατέρας της Mary Beth πέθανε από ξαφνική καρδιακή προσβολή, ενώ τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, η Mary Beth γέννησε ένα τρίτο παιδί, την Τζένιφερ. Ένα μήνα μετά, στις 3 Ιανουαρίου του 1972, η μικρή Τζένιφερ πέθανε σε ένα νοσοκομείο του Σένεκ Ντάντι από μηνυγκίτιδα. Εκείνη την εποχή, οι περισσότεροι ερευνητές δεν πίστευαν πως ο θάνατος αυτός ήταν ύποπτος,
καθώς η Τζένιφερ ήταν άρρωστη από γεννησιμιού της και η Μέριμπεθ δεν πρόλαβε καθόλου να την φέρει στο σπίτι. Οι διαδοχικοί θάνατοι του πατέρα της και της Τζένιφερ τάραξαν την ήδη εύθραυστη ψυχική κατάσταση της γυναίκας. Η Μέριμπεθ, μία απλή, καλά προσαρμοσμένη ενήλικη, που φίλοι και μέλη της οικογένειάς της συχνά την περιέγραφαν ως παράξενη, φαινόταν να γίνεται ακόμα πιο απόμακρη μετά τον θάνατο της Τζένιφερ. 17 ημέρες αργότερα, στις 20 Ιανουαρίου του 1972, η Μέριμπεθ πήγε τον Τζόσεφ Τζούνιορ, ηλικίας 2 ετών, στα επίγοντα του νοσοκομείου Έλλης. Ανέφερε πως είχε κάποιου τύπου επιληπτικές κρίσεις και οι γιατροί κράτησαν το παιδί υπό παρακολούθηση για ένα μικρό διάστημα. Όταν όμως δεν μπόρεσαν να βρουν την αιτία, έστειλαν τον μικρό στο σπίτι του. Ώρες αργότερα, η Μέριμπεθ επέστρεψε στα επίγοντα με τον μικρό Τζόι. Αυτή τη φορά όμως ήταν νεκρός. Η μητέρα είπε στους γιατρούς πως τον είχε βάλει στο κρεβάτι του και όταν επέστρεψε αργότερα στο δωμάτιο, τον βρήκε μπλεγμένο στα σεντόνια, με το μικρό σωματάκι του να είναι μπλε. «Κοιμόταν», είπε η Μέριμπεθ στους detectives σε μια μεταγενέστερη δήλωσή της. «Πλησίαζαν τα γενέθλιά του και τον είχα βάλει να κοιμηθεί. Κοιμόταν όμως ασυνήθιστα πολύ. Δυστυχώς δεν μπήκα για να τον ελέγξω. Και όταν έδειχνε να έχει αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία δεν προκάλεσα εγώ, τον έφερα στα επίγοντα». Η αιτία θανάτου του μικρού Τζόζεφ καταγράφηκε ως άγνωστη και δεν έγινε ποτέ νεκροψία. Μόλις 6 εβδομάδες αργότερα, η Μέριμπεθ ήταν και πάλι στα επίγοντα του νοσοκομείου με την κόρη της Μπάρμπαρα, 4 ετών. Στις νοσοκόμες είπε πως το κοριτσάκι είχε σπασμούς. Αν και οι γιατροί ήθελαν το παιδί να μείνει στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα για παρακολούθηση, η Μέριμπεθ επέμενε να την πάρει σπίτι. Και πάλι, ώρες αργότερα, όπως με τον Τζόζεφ Τζούνιορ, η Μέριμπεθ πέρασε ξανά τις πόρτες των επιγόντων περιστατικών, με την ανέστητη Μπάρμπαρα στα χέρια της. Η μικρή άφησε την τελευταία της αναπνοή στο κρεβάτι του νοσοκομείου από άγνωστα αίτια. Όταν η αστυνομία ρώτησε την Μέριμπεθ για αυτό το περιστατικό χρόνια αργότερα, με τα βία στο θυμόταν. Είπε συγκεκριμένα: «Είχα μία κόρη. Ενώ κοιμόμασταν, με φώναξε. Μπήκα και είδα πως είχε σπασμούς. Υποθέτω ότι δεν θυμάμαι καν το περιστατικό. Δεν θυμάμαι αν την πήγαμε με ασθενοφόρο ή με αμάξι. Αλλά τέλος πάντων, φτάσαμε και έκαναν ό,τι έκαναν». Οι γιατροί υπέθεσαν ότι μία σπάνια, ελάχιστα κατανοητή πάθηση, γνωστή ως σύνδρομο Reyes, ίσως ήταν ύποπτη για τον θάνατο της Μπάρμπαρα. Αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ. Και τα 3 παιδιά της Μέριμπεθ ήταν νεκρά μέσα σε 90 ημέρες. Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό. Ακόμα κι αν επρόκειτο για σύνδρομο Reyes ή για το σύνδρομο ευνίδιου βρεφικού θανάτου ή αλλιώς SIDS. Οι θάνατοι αυτοί άφησαν τους πάντες άφωνους. Γιατί μέχρι την ώρα του θανάτου τους και ο Τζόζεφ Τζούνιορ και η Μπάρμπαρα ήταν απολύτως υγιείς και δραστήριοι. Κάποιοι σκέφτηκαν ότι πρέπει να είναι κάποιο είδος γενετικής διαταραχής που μεταδόθηκε από την μητέρα στο παιδί. Γι' αυτό και ο κόσμος εξεπλάγει ακόμη περισσότερο όταν τον επόμενο χρόνο η Μέριμπεθ έμεινε έγκυος στο 4ο παιδί της. Την ημέρα των ευχαριστειών του 1973 γεννήθηκε ο Τίμωθη, ένα μωρό που ζύγιζε λίγο περισσότερο από 5 κιλά. Η Μέριμπεθ πήρε τον μικρό Τίμωθη σπίτι 2 ημέρες αργότερα.
Στις 10 Δεκεμβρίου όμως, μόλις 3 εβδομάδες από την γέννησή του, ο Τίμωθη επέστρεψε στην αγκαλιά της μητέρας του στο ίδιο νοσοκομείο. Η Μέριμπεθ είπε στους γιατρούς ότι τον βρήκε άψυχο στην κούνια του. Και πάλι όμως, οι γιατροί δεν βρήκαν τίποτα από ιατρικής πλευράς. Φαινόταν να είναι ένα κανονικό υγιές μωρό. Και έτσι ο θάνατός του δηλώθηκε επίσημα ως SIDS. 2 χρόνια αργότερα, στις 30 Μαρτίου του 1975, Κυριακή του Πάσχα, η Μέριμπεθ γέννησε το 5ο της παιδί, τον Νέιθαν. Στις 2 Σεπτεμβρίου, η νεαρή μητέρα εμφανίστηκε στο νοσοκομείο St. Clair's με τον μόλις 5 μηνών Νέιθαν στην αγκαλιά της. Και πάλι, το μωρό ήταν νεκρό. Η γυναίκα είπε στους γιατρούς ότι οδηγούσε με το μωρό στο μπροστινό κάθισμα όταν παρατήρησε πως είχε σταματήσει να αναπνέει. Όπως και πριν, δεν φαινόταν να υπάρχει καμία λογική εξήγηση για τον θάνατό του. Φίλοι και γείτονες της οικογένειας ήταν αναστατωμένοι. 5 από τα παιδιά της Μέρι Μπεθ είχαν πεθάνει. 4 από αυτά ήταν στην αποκλειστική φροντίδα της, όταν απλώς έπαψαν να είναι υγιή. Η όλη κατάσταση ήταν φρικτή, τρομακτική και απίστευτη. Και όμως, επρόκειτο να ακολουθήσουν κι άλλα. Το 1978, η Μέρι Μπεθ και ο σύζυγός της, ο Τζο, ξεκίνησαν διαδικασίες για να υιοθετήσουν ένα παιδί. Όμως την ίδια χρονιά, η Μέριμπεθ έμεινε ξανά έγκυος. Το ζευγάρι δεν ακύρωσε την υιοθεσία. Αντίθετα, επέλεξαν να προχωρήσουν και με τα δύο. Έτσι τον Αύγουστο του 1978, υιοθέτησαν στην οικογένειά τους τον μικρό Μάικλ, ενώ 2 μήνες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου, η Μέριμπεθ γέννησε το 6ο τους παιδί, την Μέρι Φράνσις. Ο εφιάλτης όμως ξαναγύρισε, όταν τον Ιανουάριο του 1979 το μωρό εμφάνισε κάποιου είδους επιληπτικές κρίσεις, σύμφωνα πάντα με την Μέρι Μπεθ. Η νεαρή μητέρα πήγε άμεσα την μικρή Μέρι Φράνσις στα επίγοντα του Σεντ Κλέρ, ένα νοσοκομείο που ήταν ακριβώς απέναντι από το διαμέρισμά τους. Οι γιατροί έκαναν τα πάντα και ευτυχώς την επανέφεραν στη ζωή. Μία ανάσα ανακούφισης που όμως κράτησε λίγο. 1 μήνα μετά, στις 20 Φεβρουαρίου, η Μέρι Μπεθ μπήκε τρέχοντας στο ίδιο νοσοκομείο με την Μέρι Φράνσις στην αγκαλιά της. Το μωρό, μόλις 4 μηνών, ήταν εγκεφαλικά νεκρό. Η εξήγηση ήταν η ίδια όπως και με τις άλλες περιπτώσεις. Είπε ότι βρήκε το μωρό αναίσθητο και δεν ήξερε τι της είχε συμβεί. «Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα να πω», είπε στους ερευνητές χρόνια αργότερα. «Την βρήκα στην κούνια της και δεν ανταποκρινόταν. Πιστεύω ότι ο Τζο ήταν εκεί, δεν μπορώ όμως να θυμηθώ». Όταν η νεκροτομή που έκαναν οι γιατροί απέτυχε να βρει την αιτία του θανάτου και πάλι καταγράφηκε επίσημα το σύνδρομο SIDS. Λίγες ημέρες μετά την κηδεία της μικρής Μέρι Φράνσις, η Μέρι Μπεθ ανακάλυψε πως ήταν και πάλι έγκυος. Έτσι στις 19 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς έφερε στον κόσμο το 7ο παιδί της, τον Τζόναθαν. Στο μεταξύ, οι Τίνινγκς εξακολουθούσαν να φροντίζουν το υιοθετημένο παιδί τους, τον Μάικλ, ο οποίος ήταν τότε 13 μηνών και φαινομενικά καλά στην υγεία του. Τον Μάρτιο του 1980, η Μέρι Μπεθ πήρε τον γνώριμο δρόμο, όπως και τόσες άλλες φορές. Πήγε στα επίγοντα του νοσοκομείου Σεντ Κλέρ με τον Τζόναθαν ανέστητο στα χέρια της. Όπως έγινε και με την Μέρι Φράνσις, οι γιατροί κατάφεραν να τον σώσουν.
Λόγω του οικογενειακού ιστορικού, ο μικρός στάλθηκε στο νοσοκομείο της Βοστόνης, όπου εξετάστηκε εξονυχιστικά από τους καλύτερους ειδικούς, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να βρουν κανέναν έγκυρο ιατρικό λόγο για τον οποίο το μωρό εμφάνιζε αυτά τα συμπτώματα. Όπως και πριν, ο Τζόναθαν στάλθηκε σπίτι με τη μητέρα του. Όπως και πριν, λίγες ημέρες αργότερα, η Μέρι Μπεθ επέστρεψε στο Σεντ Κλέρς, αυτή τη φορά με έναν εγκεφαλικά νεκρό Τζόναθαν, που άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Μαρτίου του 80. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα όμως, ένα κομβικό γεγονός θα έρθει να σημάνει την αρχή του τέλους. Ένα τέλος που δυστυχώς ήρθε πάρα πολύ αργά. Στις 2 Μαρτίου του 1981, η Μέρι Μπεθ εμφανίστηκε στο ιατρείο του γιατρού της με τον 2,5 ετών Μάικλ, τυλιγμένο σε μία κουβέρτα και ανέστητο. Η μητέρα είπε στον παιδίατρο ότι δεν μπορούσε να ξυπνήσει τον γιο της εκείνο το πρωί και δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί. Στη συνέχεια στην αστυνομία περιέγραψε τι συνέβη. «Όταν πήγα το πρωί στο δωμάτιο για να τον σηκώσω για να πάμε στους γιατρούς, δεν ήταν, εννοώ ότι ανταποκρινόταν ως ένα σημείο, αλλά ήταν πολύ αδύναμος και λοιπά και λοιπά. Και έτσι, αντί να καλέσω ασθενοφόρο, φύγαμε από το σπίτι, τον πέταξα κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητο και πήγα στο Σεντ Κλέρς. Ή εννοώ πήγα στο γραφείο του γιατρού και μπήκα εκεί και μέχρι τη στιγμή που ένας από τους γιατρούς υποθέτω ότι με πήρε και είπαν ότι πέθανε από ιογενή πνευμονία. Όταν ο γιατρός εξέτασε το αγόρι, ήταν ήδη νεκρό. Αργότερα, η αυτοψία βρήκε ίχνη πνευμονίας, αλλά όχι αρκετά για να προκαλέσουν θάνατο. Εφόσον ο Μάικλ είχε υιοθετηθεί, αμέσως απορρίφθηκε αυτή η χρόνια ύποπτη θεωρία ότι οι θάνατοι στην οικογένεια είχαν γενετική προέλευση. Κάτι άλλο συνέβαινε, μόνο που κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν. Μετά τον θάνατο του Μάικλ, μερικές από τις νοσοκόμες αμφισβήτησαν την περίεργη συμπεριφορά της Μέρι Μπεθ. Είπαν ότι όταν η μητέρα εκείνο το πρωί κατάλαβε για πρώτη φορά ότι ο Μάικλ ήταν άρρωστος, θα μπορούσε πολύ εύκολα να περπατήσει στα επίγοντα του νοσοκομείου που ήταν ακριβώς απέναντι από το διαμέρισμά τους, ώστε ο μικρός να λάβει την άμεση ιατρική φροντίδα που τόσο χρειαζόταν. Αντί αυτού όμως, αντί να πράξει όπως είχε κάνει και με τα άλλα της παιδιά, περίμενε ώρες μέχρι να ανοίξει το ιατρείο για να πάει εκεί τον γιο της. Τίποτε από όλα αυτά δεν έβγαζε νόημα. Στις 22 Αυγούστου του 85, η Μέρι Μπεθ, σε ηλικία 42 ετών, γέννησε το 8ο παιδί της, την Τάμι Λίν. Όπως όλα τα άλλα παιδιά στην φροντίδα της, η ζωή της έμελε να ήταν πολύ σύντομη. Στις 19 Δεκεμβρίου, μία γειτόνισσα, η Σύνθια Γουόλτερ, η οποία ήταν επίσης νοσοκόμα, πήγε για ψώνια με την Μέρι Μπεθ και πήγανε μαζί στο σπίτι της οικογένειας Τίνινγκ. Η Σύνθια κατέθεσε αργότερα στην αστυνομία. «Έμεινα για λίγα λεπτά και ζήτησα να κρατήσω την Τάμι, αλλά η Μέρι Μπεθ αμέσως μόλις μου την έδωσε, μου την πήρε πίσω, οπότε και γύρισα σπίτι». Το ίδιο βράδυ, η Σύνθια έλαβε ένα ξέφρενο τηλεφώνημα από την Μέρι Μπεθ που της ζήταγε ουρλιάζοντας να έρθει σπίτι της. Όταν πήγε, βρήκε την μικρή Τάμι ξαπλωμένη πάνω στην αλαξιέρα. Μοβ. Ακίνητη. Χωρίς σφιγμό, χωρίς αναπνοή.
Πανικόβλητη, η Σύνθια προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Αμέσως έφτασε ένα ασθενοφόρο στο σπίτι, όπου μετέφερε την μικρή Τάμι στο νοσοκομείο. Όταν η Σύνθια ρώτησε την Μέριμπεθ τι είχε συμβεί, είπε στη γειτόνισά της ότι η μικρή είχε μπλεχτεί στην κουβέρτα. Όπως και πριν, στα επίγοντα διαπιστώθηκε ο θάνατος του μωρού. Για το προσωπικό του νοσοκομείου δεν υπήρχε προφανής αιτία θανάτου, αλλά επειδή γνώριζαν πλήρως το οικογενειακό ιστορικό, οι υποψίες έπεσαν γρήγορα πάνω στην μητέρα. Το επόμενο πρωί, όταν η Σύνθια πήγε στο σπίτι των Τίνινγκς για να προσφέρει παρηγοριά και συμπαράσταση στην Μέρι Μπεθ, βρήκε το ζευγάρι να τρώει πρωινό στην κουζίνα, διαβάζοντας εφημερίδα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα απολύτως. Αργότερα, μετά την κηδεία της Τάμι Λίν, η Μέρι Μπεθ κάλεσε κόσμο στο σπίτι της για φαγητό. Η συμπεριφορά της είχε αλλάξει αισθητά. Χαμογελούσε, έτρωγε, συνομιλούσε με όλους τους παρευρισκόμενους και δεν φαινόταν να είναι καθόλου στεναχωρημένη. Ακόμα και στην νύφη της, την Σάντι Ρόου, όταν συναντήθηκαν μετά τον θάνατο της Τάμι, ούτε καν της ανέφερε τον θάνατο του μωρού. Η αστυνομία που είχε υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πήγε στο σπίτι της οικογένειας για ανάκριση την ίδια μόλις ημέρα. Ο ανακριτής ήθελε λεπτομέρειες για το πώς πέθανε η μικρή Τάμι. «Ξέρω γιατί είσαι εδώ», του είπε η Μέρι Μπεθ. «Θα με συλλάβεις και θα με πας φυλακή». Όπως και με τα άλλα παιδιά, η αυτοψία απέτυχε να παρουσιάσει έναν έγκυρο ιατρικό λόγο για τον θάνατο της Τάμι Λίν. Και ως εκ τούτου, ο θάνατός της καταγράφηκε ως σύνδρομο ευνίδιου βρεφικού θανάτου. Όσο για τον σύζυγο της Μέρι Μπεθ, τίποτα δεν φαινόταν να ενοχλεί τον Τζο. Μετά από κάθε θάνατο, ντυνόταν με τα ίδια ρούχα και πήγαινε στις κηδείες κάθε φορά στο ίδιο γραφείο τελετών. Καθόταν ήσυχα σε κάθε αγρυπνία, χωρίς να παραπονιέται, και σπάνια μιλούσε με οποιονδήποτε. Ένας ειλικρινά κενός άνθρωπος. Αργότερα σε έναν δημοσιογράφο δήλωσε: «Υπήρχαν πράγματα που με γέμισαν υποψίες, αλλά την γυναίκα σου πάντα την εμπιστεύεσαι. Έχει πράγματα δικά της να κάνει και όσο τα κάνει, δεν κάνεις ερωτήσεις». Το σύνδρομο ευνίδιου βρεφικού θανάτου ή αλλιώς SIDS, που εμφανίζεται συνήθως σε βρέφη κάτω του ενός έτους και το 80% των θυμάτων είναι μεταξύ 2 και 4 μηνών, ήταν κάποτε υπεύθυνο για χιλιάδες θανάτους βρεφών κάθε χρόνο στην Αμερική. Μερικές φορές αποκαλούμενος ως θάνατος της κούνιας, το SIDS ήταν μια άγνωστη σχετικά κατάσταση την δεκαετία του 70. Από τότε έχουν γίνει μεγάλες και ολοκληρωμένες έρευνες σχετικά με αυτό το μπερδεμένο μαρτύριο που αφαιρεί την ζωή των μωρών στις κούνιες τους χωρίς καμία προειδοποίηση. Το SIDS είναι διάγνωση σε εισαγωγικά εξαποκλεισμού, που σημαίνει ότι αφού αποκλειστούν όλα τα άλλα πιθανά αίτια, τότε προσδιορίζεται ο θάνατος ως SIDS. Οι γιατροί πίστευαν πως αυτό το φωνικό σύνδρομο σχετιζόταν με το αναπνευστικό και ότι τα μωρά πιθανότατα πέθαιναν από άπνοια, μια ξαφνική και ανεξήγητη διακοπή της αναπνοής. Οι περισσότεροι ειδικοί όμως δεν πιστεύουν πως ένα μωρό θα πνιγεί απλά από το να είναι τυλιγμένο μέσα σε κουβέρτες και σεντόνια. Οι θάνατοι 3 από τα συνολικά 9 παιδιά της οικογένειας Τίνινγκ τελικά διεγνώστηκαν ως θάνατοι από SIDS. Αυτό θα έπρεπε να προκαλεί ανησυχία, καθώς στατιστικά το να υπάρχουν 2 ή 3 θάνατοι από SIDS σε μία οικογένεια είναι σχεδόν αδύνατο, καθώς το σύνδρομο δεν είναι και δεν ήταν ποτέ γενετικής φύσεως. Επομένως, το να υπάρχουν 2 περιστατικά
στην ίδια οικογένεια είναι μια ακραία ανομαλία. Ένας ιατροδικαστής δήλωσε πάνω σε αυτή την υπόθεση. Περίπου 3 μωρά στα 1000 πεθαίνουν από το σύνδρομο αυτό. Οι πιθανότητες για 2 θανάτους μέσα σε μία οικογένεια είναι μηδαμινές. Για 3 θανάτους, αστρονομικές. Με τα χρόνια, αρκετοί γιατροί ερεύνησαν τον μυστήριο της οικογένειας Τίνινγκ που οδήγησε στον θάνατο 9 παιδιών. Οι κληρονομικοί παράγοντες ήταν έντονα ύποπτοι, αν και ο ανεξήγητος θάνατος του Μάικλ, του υιοθετημένου γιου, μείωσε την πιθανότητα πως υπήρχε κάποιο είδος φωνικού γονιδίου που μεταβιβαζόταν στα παιδιά. Η Μέριμπεθ και ο Τζο υποβλήθηκαν σε πολυάριθμες ιατρικές εξετάσεις όλα αυτά τα χρόνια για να αναζητήσουν μία αιτία, χωρίς όμως να βγει κάτι αξιόλογο. Το σύνδρομο Ρέιες, μία πάθηση που προκαλεί διόγκωση του εγκεφάλου, ήταν επίσης ύποπτη, αν και αυτή η εξήγηση αποδείχθηκε αμφιλεγόμενη και δεν ίσχυε στην πραγματικότητα, καθώς το σύνδρομο αυτό προκαλεί αισθητά συμπτώματα. Τα παιδιά της Μέρι Μπεθ, με εξαίρεση την Τζένιφερ, ήταν απολύτως υγιή πριν πεθάνουν και χωρίς να υποδηλώσουν κανένα σύμπτωμα. Σχεδόν όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με την οικογένεια, το νοσοκομείο, γιατροί, κοινωνική λειτουργή, ήταν καχύποπτοι και μοιράστηκαν μεταξύ τους αυτές τις υποψίες. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι δεν μπορούσε να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου των μωρών. Χωρίς οριστική απόφαση από το γραφείο του ιατροδικαστή, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη ερευνητική προσπάθεια από το αστυνομικό τμήμα. Το πρόβλημα είναι ότι διαφορετικά άτομα ή υπηρεσίες γνώριζαν καθέναν από αυτούς τους θανάτους, αλλά δεν υπήρχε κεντρική συλλογή πληροφοριών. Όλοι μαζί γνώριζαν και όλοι μαζί απέτυχαν. Και οι γείτονες της οικογένειας γνώριζαν πολύ καλά την ιστορία των παιδιών. Ένας από αυτούς είπε: «Ήξερα ότι είχε χάσει 5 παιδιά και είχα τις υποψίες μου, αλλά ποιος είμαι εγώ για να κουνήσω σε κάποιον το δάχτυλο». Εν τω μεταξύ, ανάμεσα σε αυτούς τους θανάτους, η Μέρι Μπεθ έμενε συχνά έγκυος. Όταν γεννιόταν κάθε μωρό, την έβλεπαν συχνά να περπατά στους δρόμους, να σπρώχνει το καροτσάκι, να συνομιλεί με τους γείτονες και να γκρινιάζει για την νέα προσθήκη στην οικογένειά της. Ένας άλλος γείτονας είπε σε έναν δημοσιογράφο: «Όταν γεννήθηκε το τελευταίο παιδί, ρώτησα τον εαυτό μου, πόσο καιρό θα αντέξει». Μετά τον θάνατο της Τάμι Λιν, αστυνομικοί ερευνητές από διάφορα τμήματα συναντήθηκαν για να συζητήσουν την περίεργη αυτή οικογενειακή ιστορία. Οι θάνατοι των 9 παιδιών, μαζί με όλα τα υπάρχοντα στοιχεία της κάθε περίπτωσης, εξετάστηκαν προσεκτικά. Οι ιατρικές εκθέσεις εξετάστηκαν εξονυχιστικά. Οι καταθέσεις επανεξετάστηκαν. Και όσες εκθέσεις αυτοψίας και νεκροψίας υπήρχαν, μελετήθηκαν. Ακόμα και με το βουνό της γραφειοκρατίας που κράτησε 14 χρόνια, αποφάνθηκαν πως, χωρίς πρόσθετα στοιχεία, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε δίωξη. Έτσι στις 4 Φεβρουαρίου του 1986, κάλεσαν την Μέρι Μπεθ στο τμήμα για ανάκριση και τη ζήτησαν να συνεργαστεί εάν όντως ήθελε να εξαλείψει τις υποψίες που την βάρυναν για τον θάνατο του τελευταίου παιδιού της. Στο μικρό ανακριτικό δωμάτιο, η Μέρι Μπεθ άρχισε να μιλά για την παιδική της ηλικία. Δήλωσε ότι θρηνούσε για τον θάνατο καθενός από τα 9 παιδιά της και αρνήθηκε οποιοδήποτε ρόλο σε αυτό που του συνέβη. Με εξαίρεση την Τζένιφερ, η οποία πέθανε από μηνιγκίτιδα, υπέθεσε πως τα παιδιά της πέθαναν από SIDS ή από γενετικά προβλήματα. Αναφορικά με τον θάνατο της Τάμι Λιν, είπε ότι το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου του 1985 έβαλε την κόρη της να κοιμηθεί στην κούνια της όπως έκανε κάθε άλλη φορά. Η μικρή άρχισε ξαφνικά να κλαίει έντονα, κάτι που ενόχλησε την Μέρι Μπεθ
γιατί την έκανε να νιώθει πως δεν ήταν καλή μητέρα. Πήγε στο σαλόνι να δει τηλεόραση και όταν επέστρεψε για να ελέγξει το μωρό, είδε πως δεν ανέπνεε. Την πήρε στα χέρια της και προσπάθησε να την ξυπνήσει. Τίποτα όμως δεν έπιανε και είπε στον Τζο να καλέσει ασθενοφόρο. Οι αστυνομικοί όμως δεν πίστευαν την ιστορία της. Έμοιαζε πάρα πολύ με τους άλλους 7 θανάτους που συνέβησαν όλοι όταν η Mary Beth ήταν μόνη με καθένα από τα παιδιά. Να σημειωθεί εδώ ότι οι θάνατοι από το σύνδρομο SIDS συμβαίνουν μόνο όταν το μωρό είναι στην κούνια και όχι στην αγκαλιά της μητέρας του. Στην πραγματικότητα το να σηκώσεις το μωρό από την κούνια του είναι ο μόνος αποδεδειγμένος τρόπος πρόληψης για το SIDS. Επίσης, δεν υπήρχε κανένας μάρτυρας μπροστά στους θανάτους και τα περισσότερα από τα διαθέσιμα στοιχεία είχαν προέλθει κατευθείαν από την ίδια την Mary Beth. Η ανάκριση στο τμήμα συνεχίστηκε για ώρες. Οι θάνατοι ξεκινούσαν 13 χρόνια πριν και οι λεπτομέρειες που είχε αναφέρει η Mary Beth δεν τέριαζαν με τα γεγονότα. Όταν ήρθε αντιμέτωπη με τις υποψίες των ανακριτών, αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε κακοποίηση. «Δεν το έκανα», επανέλαβε. Μετά από αρκετές ώρες όμως, το προσωπείο της γκρεμίστηκε. Αν και συνέχισε να επιμένει ότι δεν έβλαψε ποτέ τα περισσότερα παιδιά, είπε ότι η Τάμι Λίν, ο Νέιθαν και ο Τίμωθη ήταν οι εξαιρέσεις. «Δεν έκανα τίποτα στην Τζένιφερ, τον Τζόζεφ, την Μπάρμπαρα, τον Μάικλ, την Μέρι Φράνσις, τον Τζόναθαν», είπε στους αστυνομικούς. «Τον Τίμωθη, τον Νέιθαν και την Τάμι τα έπνιξα το καθένα με ένα μαξιλάρι. Γιατί απλά δεν είμαι καλή μητέρα. Δεν είμαι καλή μητέρα λόγω των άλλων παιδιών». Όταν οι αστυνομικοί φώναξαν τον σύζυγό της, τον Τζο, να έρθει στο τμήμα, το ζευγάρι μίλησε μόνο για λίγα λεπτά. Ο Τζο της ζήτησε να του πει την αλήθεια, όποια κι αν ήταν αυτή. Και τότε η Mary Beth άρχισε να κλαίει και παραδέχτηκε τις δολοφονίες. «Σκότωσα την Τάμι», είπε τόσο χαμηλόφωνα που ο Τζο της ζήτησε να το επαναλάβει. Ο σύζυγός της δεν αντέδρασε καν. Είχε αποτραβηχτεί στον εαυτό του. Άκουγε, αλλά δεν αντιδρούσε. Σε μία δήλωση 36 σελίδων, η Mary Beth παραδέχτηκε ότι έπνιξε τα 3 από τα παιδιά της, αλλά συνέχισε να επιμένει πως δεν έκανε ποτέ κακό στα άλλα. Στην αστυνομία περιέγραψε τη νύχτα που πέθανε η μικρή Τάμι Λίν. Όσο ετοιμαζόταν να κοιμηθεί στον καναπέ, η μικρή ξύπνησε και άρχισε να κλαίει. Η μητέρα σηκώθηκε, πήγε στην κούνια της και προσπάθησε να κάνει κάτι για να σταματήσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο τέλος, πήρε ένα μαξιλάρι από το κρεβάτι της και το πίεσε πάνω στο πρόσωπό της, μέχρι η μικρή κόρη της να σταματήσει. Μετά, πήρε το μαξιλάρι και το έβαλε στον καναπέ για να πείσει τον Τζο ότι κοιμόταν. Έβαλε τότε τις φωνές με τον Τζο να έρχεται τρέχοντας. Του είπε ότι η μικρή δεν αναπνέει και αυτός της έκανε κάρπα, αλλά ήξερε πως δεν ζούσε πια. Όταν την ρώτησαν γιατί σκότωσε την Τάμι, η Mary Beth απάντησε. «Έκλαιγε συνέχεια και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα σωστά». Στο τέλος της δήλωσης, η Mary Beth έγραψε αυτό που είχε ήδη πει στους αστυνομικούς. «Δεν έκανα τίποτα στην Τζένιφερ, τον Τζόσεφ, την Μπάρμπαρα, τον Μάικλ, την Μέρι Φράνσις, τον Τζόναθαν. Μόνο αυτούς τους τρεις, τον Τίμωθη, τον Νέιθαν και την Τάμι. Τους έπνιξα το καθένα με ένα μαξιλάρι, γιατί δεν είμαι καλή μητέρα. Δεν είμαι καλή μητέρα λόγω των άλλων παιδιών». Την επόμενη ακριβώς ημέρα συνελήφθη και κατηγορήθηκε επίσημα για την δολοφονία της Τάμι Λίν.
μετά την σύλληψή της, πολλοί από την κοινότητα του Σένεκ Ντάντι ξύπνησαν και άρχισαν να δείχνουν με το δάχτυλο ο ένας τον άλλον. Η υπόθεση έγινε τεράστιο θέμα στα μέσα ενημέρωσης και η ιστορία αναφέρθηκε ακόμα και στην τηλεοπτική εκπομπή 60 Minutes. Μία δημοσιογράφος των New York Times έγραψε «Έγιναν 6 αυτοψίες, αλλά δεν βρέθηκε κανένα σημάδι κακοποίησης. Υπήρχαν ψήθυροι και υποψίες, αλλά κατά κάποιο τρόπο κανείς, ούτε η αστυνομία, ούτε ο τραδικαστής, οι γιατροί, η κοινωνική λειτουργή ή οι γείτονες, ούτε καν η κυρία Τίνινγκ ή ο σύζυγός της εντόπισαν κάτι περίεργο στο παράξενο αυτό μοτίβο των θανάτων». Επιπρόσθετο μέρος του προβλήματος στην έρευνα ήταν και η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του ιατροδικαστή και των γιατρών που χειρίστηκαν τους θανάτους των μωρών, τα οποία δεν υποβλήθηκαν σε νεκροψία. Μερικοί από τους θανάτους, όπως η Μπάρμπαρα το 72 και ο Μάικλ το 81, είχαν μία έγκυρη αιτία που αναγράφηκε στο πιστοποιητικό θανάτου. Εάν ένας θάνατος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανθρωποκτονία, τότε θεωρητικά δεν έχει διαπραχθεί έγκλημα. «Όλοι έκαναν τη δουλειά τους», είπε στον τύπο ο αρχηγός της αστυνομίας. «Αλλά όταν έχεις μία νόμιμη αιτία θανάτου, τι να κάνεις από εκεί και πέρα». Στις 29 Μαΐου του 86, η έρευνα επιτέλους πήγε ένα βήμα παραπέρα. Τα πτώματα τριών από τα παιδιά της οικογένειας εκτάθηκαν από το νεκροταφείο και μεταφέρθηκαν στον ιατροδικαστή για περαιτέρω εξετάσεις. Η Μέρι Μπεθ ενοχλήθηκε και αναστατώθηκε από τις εκταφές και ζήτησε αναβολή από το δικαστήριο, δηλώνοντας πως δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση. Πραγματικά όμως δεν είχε καμία σημασία. Μία σύγχυση που δημιουργήθηκε στις θέσεις των τάφων είχε ως αποτέλεσμα την εκταφή του λάθος πτώματος για το ένα παιδί, ενώ τα άλλα δύο πτώματα ήταν πολύ αποσυντεθειμένα για να διεξαχθεί οριστική εξέταση. Εν τω μεταξύ, ο Τζο, ο σύζυγος της Μέρι Μπεθ, δεν έδειξε να ενδιαφέρεται ούτε για την εκταφή των παιδιών του. Δεν έδειξε καμία περιέργεια για τις συνθήκες των θανάτων. Δυσκολευόταν ακόμα και να θυμηθεί τα ονόματά τους. Τελικά, η Μέρι Μπεθ Τίνινγκ κατηγορήθηκε για την δολοφονία μόνο της Τάμι Λίν, καθώς η αστυνομία και η εισαγγελία θεώρησαν πως ήταν η μοναδική υπόθεση στην οποία είχαν τα ισχυρότερα στοιχεία. Η δίκη της Μέρι Μπεθ ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου του 87. Η πλήρης ομολογία 36 σελίδων που διαβάστηκε στο δικαστήριο ήταν το κλειδί της υπόθεσης, με στόχο την ετιμιγορία φόνου σε δεύτερο βαθμό. Οι ιατρικές μαρτυρίες στην δίκη αυτή ήταν περίπλοκες, με την συμμετοχή αρκετών ειδικών γιατρών, των οποίων οι απόψεις ήταν διαφορετικές. Ένας γιατρός που είχε εξετάσει τη Τάμι Λίν όταν ήταν βρέφος, κατέθεσε πως είχε συμβουλέψει τους γονείς, βάσει του ιστορικού τους, να εγκαταστήσουν ένα μόνιτορ παρακολούθησης. Μια συσκευή που θα σήμανε συναγερμό εάν η Τάμι σταματούσε να αναπνέει. Περιέργως, η Μέρι Μπεθ αρνήθηκε. Καθώς όμως το μωρό ήταν τότε καλά στην υγεία του, ο γιατρός δεν επέμεινε. Ενώπιον των ενόρκων δήλωσε πως η μικρή Τάμι Λίν δεν πέθανε από σίτς, αλλά από ασφυξία. Από την άλλη, η υπεράσπιση κάλεσε αρκετούς γιατρούς για να αντικρούσουν αυτόν τον ισχυρισμό και να προσφέρουν στοιχεία ότι όλα τα παιδιά της οικογένειας υπέφεραν από κάποιο γενετικό ελάττωμα. Η ιατρική μάχη μέσα στο δικαστήριο μεταξύ των δύο πλευρών ήταν σκληρή, με έναν γιατρό να καταλήγει να λέει πως για αυτόν το ιδανικό πείραμα θα ήταν να επιτρέψει στην οικογένεια να κάνει περισσότερα παιδιά ώστε να τα εξετάσει βιοχημικά. Οι ένορκοι όμως δεν μπορούσαν να μη σταθούν σε ένα σημαντικό σημείο. Η Μέρι Μπεθ Τίνινγκ
η οποία κατηγορήθηκε για το χειρότερο έγκλημα που θα μπορούσε να διαπράξει μία μητέρα, που είχε χαρακτηριστεί ως δολοφόνος μωρών και αντιμετώπιζε ποινή ισόβιας κάθριξης εάν καταδικαζόταν, αρνήθηκε να καταθέσει στο εδόλιο προς υπεράσπισή της. Έτσι στις 17 Ιουλίου του 87, η Mary Beth Tinning, 44 ετών πια, κρίθηκε ένοχη για φωνοδεύτερου βαθμού για τον θάνατο της Tammy Lynn, δείχνοντας, όπως δήλωσε ο δικαστής, μια αειδιαστική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή. Οι ένορκοι δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για το αν όντως σκόπευε να σκοτώσει το παιδί. Αλλά οι δηλώσεις της στην αστυνομία ήταν ο καθοριστικός παράγοντας στην ετοιμιγορία τους. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η Mary Beth κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της και άρχισε να κλαίει. Από την άλλη, ο Τζο ήταν όπως πάντα ασυγκίνητος. Στις 2 Οκτωβρίου του 87, η Mary Beth προσήχθη στο δικαστήριο για τελευταία φορά για να αποδοθεί η ποινή της, με τον εισαγγελέα να ζητάει την μέγιστη ποινή 25 έτιος ισόβια, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε το μίνιμουμ των 15 ετών. Όταν ο δικαστής ρώτησε την Mary Beth αν είχε κάτι να πει, αυτή διάβασε μια προετοιμασμένη δήλωση. «Θέλω όλοι εσείς σε αυτή την αίθουσα του δικαστηρίου να ξέρετε ότι λυπάμαι πολύ που η Tammy Lynn πέθανε. Δεν υπάρχει μέρα που να μην την σκέφτομαι. Μου λείπει πολύ. Θέλω απλώς να ξέρετε πως δεν έπαιξα κανένα ρόλο στον θάνατο της κόρης μου. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά και αποδέχομαι την τιμωρία που απαιτεί η κοινωνία και το δικαστήριο για το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκα. Δεν διέπραξα το έγκλημα αυτό, αλλά θα εκτίσω την φυλακή όσο καλύτερα μπορώ. Ωστόσο, δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για να αποδείξω την αθωότητά μου. Ο Θεός ξέρει ότι είμαι αθώα και μια μέρα θα το μάθει όλος ο κόσμος. Ίσως τότε μπορέσω να έχω ξανά την ζωή μου πίσω ή ό,τι έχει απομείνει από αυτήν». Αμέσως μετά την δήλωσή της, η Mary Beth καταδικάστηκε σε 20 χρόνια έως ισόβια. Αν και το γραφείο του εισαγγελέα υποσχέθηκε να κάνει πρόσθετες διώξεις για τους θανάτους των άλλων παιδιών, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Τον Αύγουστο του 89, η Mary Beth κατηγορήθηκε για τις δολοφονίες του εξάμηνου Nathan και του Timothy μόλις 16 ημερών. Ωστόσο, οι κατηγορίες αργότερα αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Η Tammy Lynn ήταν το μόνο θύμα για το οποίο η Mary Beth καταδικάστηκε. Ποιο όμως θα μπορούσε να ήταν το κίνητρο πίσω από την συμπεριφορά της Mary Beth προς τα παιδιά της? Μερικοί ερευνητές πίστεψαν πως εθίστηκε στην προσοχή και τον ίκτο που λάμβανε μετά τον θάνατο κάθε μωρού. Σε κάθε κηδεία ήταν πάντα αυτή το επίκεντρο, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως το απόλυτο θύμα αυτής της τρομερής τραγωδίας, την οποία καμία μητέρα δεν θα ήθελε ποτέ να ζήσει. Αυτό μπορεί να της έδωσε μία μοναδική αίσθηση πως είναι ένα ξεχωριστό άτομο και ότι είναι άξια της προσοχής που της δίνουν όλοι παρά τις τρομακτικές συνθήκες. Τα συμπτώματα αυτά υποδεικνύουν μια σπάνια και μυστηριώδη ψυχολογική κατάσταση που ονομάζεται σύνδρομο Munchausen by proxy. Μια πάθηση κατά την οποία μια μητέρα κακομεταχειρίζεται σωματικά το παιδί της όσο περιβάλλει το θύμα της με αγάπη και φροντίδα. Η Mary Beth Tinning κατέθεσε συνολικά 6 αιτήσεις για αποφυλάκηση. Το 2007, το 2009, το 2011, το 2013, το 2015 και το 2017. Όλες όμως καταρρίφθηκαν, με την Επιτροπή Αποφυλακίσεων να δηλώνει πως η Mary Beth δεν έδειχνε ίχνος αντίληψης του τι είχε κάνει, ούτε
έδειχνε πως μετανιώνει. Σε μία από τις πιο περίεργες και περίπλοκες υποθέσεις στην ιστορία της Αμερικανικής ποινικής δικαιοσύνης, η Mary Beth Tinning εμφανίστηκε για 7η φορά ενώπιον του Συμβουλίου Αποφυλάκησης στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 2018. Το σοκ δεν άργησε να έρθει. Η παιδοκτόνος αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους τον Αύγουστο του 2018, μετά από 31 χρόνια φυλάκισης. Δεδομένου ότι είχε καταδικαστεί μόνο για τον έναν φόνο, είχε εκτίσει τον χρόνο της. Πλέον ζει στο Σένεκ Ντάντι με τον σύζυγό της τον Τζο. 9 αγγελούδια όμως που βρίσκονται βαθιά μέσα στο χώμα δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να τρέξουν στο πάρκο ή να παίξουν με άλλα παιδάκια. Δεν μπορούν να πάνε σχολείο, να μάθουν ποδήλατο ή να τραγουδήσουν σε παιδικά πάρτι. Γιατί ένα τέρας που είναι ακόμα ζωντανό τους στέρισε το δικαίωμα να ανοίξουν τα φτερά τους. Ίσως κάποια μέρα η δικαιοσύνη και το κάρμα τιμωρήσουν την Mary Beth όπως πραγματικά της αξίζει. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.